Μας έφερες φωτογραφίες από την Πεσκανδρίτσα χθες στη Σύνοδο Κορυφής. Πάγανε λέει Πεσκανδρίτσα. Ναι, Πεσκανδρίτσα. Με μανιτάρια νομίζω. Ατλαντικού. Πεσκανδρίτσα. Καμία σχέση. Για πες. Άνω στο πράγμα. Λοιπόν, σήμερα θα είναι η πρώτη μέρα του Πρωθυπουργού στο Μέγαρο Μαξίμου μετά από ουσία 3-4 ημερών. Ναι. Υπάρχει γκρίνια σε ορισμένους βουλευτές, να ξέρετε, που δεν υπουργοποιήθηκαν. Σόπα, καλέ. Βέβαια. Και αναλαμβάνει ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης από σήμερα μασάζ. Τι σημαίνει μασάζ? Σημαίνει ότι θα τους πάρει τηλέφωνο, θα τους δει, θα τους βγάλει για καφέ, θα τα πούν από κοντά, ναι, θα τους υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου, είναι να πιάσουν λίγο οι τόμοι. Υπάρχουν καμιά δεκαριά βουλευτές οι οποίοι περίμεναν, δεν ξέρω ποιος σου το είπε. Το είδαν γραμμένο, κάποιος τους το είπε ως πληροφορία και φήμη. Μεγάλη γκρίνια, παιδιά. Σου λέει, εμείς δεν θα είπαμε. Αν ο κύριος Μιλωνάκης. Μπορώ να σας πω το όνομα. Αν ο κύριος Μιλωνάκης πιει καφέ με όλους όσοι είναι παραπονούμενοι, θα πάθουν τα νεύρα του. Ναι. Κάθε μέρα με όλους, εντάξει. Πάντως θα ξεκινήσει. Και να σου πω πώς είχε βγει αυτή η ιστορία. Συναντήσεων και μασάζ. Πώς είχε βγει αυτή η ιστορία με το ποιοι θα υπουργοποιηθούν ή όχι. Κοιτάς, ρε παιδί μου, τη λίστα και λες, ποιος έχει βάλει πλάτη και δεν ήταν και κακός όταν είχε υπάρξει υπουργός. Και λες, αυτός μάλλον θα γίνει. Άρα, μάλλον από το ρεπορτάζ και την κοιλιά του στα εδώ τώρα είδαμε να γίνονται υπουργοί άνθρωποι οι οποίοι όχι απλά δεν είχαν. Ο Μιλουνάκης, επειδή ήταν επικεφαλής του γραφείου της Βουλής επί 5 χρόνια, τους ξέρει όλους απ' έξω και ανακατοτά. Δεν είναι κάτι καινούριο. Θα ξεκινήσει λοιπόν μασάζ και αύριο ο Πρωθυπουργός κάνει την πρώτη επίσκεψη σε Υπουργείο. Ξέρετε πού πάει? Στο Υπουργείο Ανάπτυξη. Το πιο δύσκολο Υπουργείο. Για το Υπουργείο του κυρίου Θεοδωρικάκου. Που εκεί το στοίχημα είναι πολύ μεγάλο, γιατί όπως καταλαβαίνετε κόστησε και σε εκλογές η ακρίβεια. Τώρα μαθαίνω ότι ετοιμάζουν κάποια μαγικά με τις τιμές. Για πες, αυτό, τα έχουμε χορτάσει από μαγικά. Αυτό είναι το όχι άλλα μαγικά με τις τιμές. Να δούμε αλλαγές στις τιμές. Θα τις δούμε, θα λένε δούμε τις πολιτικές και παρεμβάσεις. Λένε ότι καλοκαίρι θα δούμε μεγάλη αποκλιμάκωση των τιμών. Τι να σου πω, παιδιά, εγώ επειδή το καρτέλ είναι τόσο ισχυρό. Αυτό μου μοιάζει με πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας. Ναι. Σωστό. Αρμαγεδόνα στις τιμές. Το στοίχημα για το Θεοδωρικάκου είναι μεγάλο. Και ο ίδιος λέει πως θα κάνει ό,τι μπορεί για να το επιλύσει. Δηλαδή, να δούμε μέσα στο καλοκαίρι, φοβάμαι, Γιάννη, μέσα στον Ιούνιο αποκλιμάκωση των τιμών. Μακάρι. Περιμένω. Εγώ φοβάμαι μήπως μιλάμε σε λίγες ημέρες μόνο για αλλαγές προσώπων και μείνουμε εκεί. Και δεν μιλάμε σε κομμάτι πολιτικών, παρεμβάσεων, πρωτοβουλειών. Τότε και να χαθεί τα δούμε όλα αυτά στην καθημερινότητά μας. Θα χαθεί τότε το παιχνίδι, γιατί αν δεν αλλάξουν οι πολιτικές. Αυτό είναι το θέμα. Τώρα, να πω κάτι τελευταίο. Είναι πολύ κεντροαριστερά σήμερα. Κοίτα πώς δεν μετράει. Προέκυψε λευκός καπνός από τις Βρυξέλλες για τα πρόσωπα. Ναι, ναι. Αναμενόμενο αυτό. Στην επόμενη άτυπη σύνοδο κορυφής αναμένεται να συμφωνήσουν. 27 και 28 Ιουνίου. Αυτά. Τώρα, αν το πρόβλημα της ακρίβειας ήταν στο χέρι του Νίκου Ανδρουλάκη, Νίκο, να το λύσει, θα το χαρακτήριζε τοξικό και θα το διέγραφε. Λοιπόν, αναφέρεσαι και στη συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος καταπάντων, έτσι. Ναι, αλλά σε αυτή τη φάση τώρα νομίζω ότι η απειλή για διαγραφές δεν είναι πολύ χρήσιμη. Δεν πάει την μπάλα παρακάτω. Είπε βέβαια σε όποιους χρησιμοποιήσουν τοξικό λόγο. Και τι σημαίνει τοξικός λόγος? Όλοι δηλαδή. Διχαστικό λόγο. Τι σημαίνει διχαστικό? Διχαστικός είναι όποιος λέει ότι ο πρόεδρος δεν πέτυχε. Και διχαστικό, ναι. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Ήταν μια συνέντευξη η οποία ήταν πάρα πολύ σκληρή στις εκφράσεις της. Είπε ο ίδιος βεβαίως ότι είναι έτοιμος να τεθεί στην κρίση των μελών και να τεθεί γενικά ως να αξιολογηθεί οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί. Ωστόσο, είπε ότι πρέπει να γίνουν όλα συντεταγμένα. Παρέπεψε δηλαδή ουσιαστικά το θέμα στα όργανα. Από εκεί και πέρα, θα έλεγα ότι άστραψε και βρόντιξε εναντίον όσων ήδη τον έχουν αμφισβητήσει. Ουσιαστικά λέγοντας ότι όποιος, όπως είπαμε και πριν, όποιος χρησιμοποιεί διχαστικό ή τοξικό λόγο, θα θέσει τον εαυτό του εκτός ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή θα το διαγράψει. Έτσι. Το είπε ξεκάθαρα. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Αυτό. Υπήρξαν συνεργάτες του Χάρη Δούκα, γιατί ουσιαστικά πολλοί έλεγαν ότι στρέφεται εναντίον του κυρίου Χάρη Δούκα. Και οι συνεργάτες του κυρίου Δούκα, αυτό το οποίο είπαν, είναι ότι ουσιαστικά αυτού του είδους οι απειλές για διαγραφές κτλ. Δείχνουν πολιτική αδυναμία από τον κύριο Ανδρουλάκη. Έτσι. Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν πάμε σε ήρεμα νερά όσον αφορά το. Είπε για άλλα χειρότερα τώρα. Οι συνεργάτες του είπαν και άλλα χειρότερα. Δηλαδή, οι συνεργάτες του. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Δούκας στην ουσία, έτσι. Ναι, 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 ναι. Υπήρξαν λοιπόν αυτές οι σκληρές επισημάνσεις. Την ίδια ώρα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι ο Γιώργος Παπανδρέου από την διεθνή διάσκεψη που διοργανώνει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ, το αντίστοιχο Ινστιτούτο, είπε ότι το παράδειγμα της Γαλλίας, ότι μάλλον η Γαλλία, η συνεργασία στη Γαλλία των προοδευτικών δυνάμεων, ναι, πρέπει να αποτελεί παράδειγμα για όλους μας. Άρα καταλαβαίνετε ότι εδώ αρχίζει και φουντώνει ένα πράγμα και εντός του ΠΑΣΟΚ για τη συνεργασία, με αποτέλεσμα τώρα να υπάρχει το εξής βασικό πρόβλημα. Ποια είναι ακριβώς η διαδικασία
η οποία θα ακολουθηθεί στην επόμενη περίοδο. Την είπε ο κύριος Παπάς. Ο κύριος Παπάς το είπε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Ενώ ψηφοδέλτιο. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά είδε ο Κασελάκης. Ο κύριος Παπάς τα είχε πει αυτά από προχθές εδώ πέρα. Ναι, είχε πει ότι παντού πρέπει να πάμε, πρέπει να δούμε πώς. Ναι. Και να μιλήσουν και οι δυο του. Το να μιλήσουν οι δυο του. Το να μιλήσουν οι δυο του το ξέκοψαν. Τώρα αυτή η πρόταση του κυρίου Παπά πώς ακούστηκε, Νίκο, για κοινό ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ Πασόκ. Το είχε πει ο κύριος Παπάς, ωστόσο. Πολλά στελέχη λένε ότι πρέπει να το δούμε το πράγμα σιγά-σιγά. Πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσει προγραμματικός διάλογος. Mm-hmm. Αν βάλουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, τότε πιθανότατα θα χαθούμε, γιατί θα μπούμε, λένε, σε μια συζήτηση η οποία δεν θα αφορά στην ουσία και τελικά θα αφορά τα πρόσωπα. Και τα πρόσωπα, ξέρετε, πολλές φορές, επειδή έχουν και εγωισμούς και προσωπικές στρατηγικές κτλ., δεν κάνουν πίσω. Νομίζω ότι η είδηση βγήκε χθες από τα χείλη του Κασελάκη, που είπε το εξής. Όποιον και να βάλετε μπροστά και τον Τσίπρα, εγώ θα είμαι υποψήφιο. Α, μπράβο. Τώρα λοιπόν πάμε στο εξής. Ότι χθες, και πρέπει να σας πω ότι βρέθηκα εγώ στην διεθνή διάσκεψη εκεί στο Δύο Αθηνών. Με ένα κλίμα το οποίο ήταν. Τι να σας πω, σαν reunion 2018-19. Άντε! Ναι. Δηλαδή ένα πάρα πολύ καλό κλίμα που υπήρχε σε όλους τους παρεστάμενους. Έκανε reunion η τάξη του 15. Ναι, και λίγο πιο μετά. Αλλά να σας δώσω να καταλάβετε, πες, Νίκο, ναι. Ήταν το κλίμα τέτοιο που, για παράδειγμα, υπήρχε ένα τραπέζι, δεν υπήρχαν διαχωρισμοί ποιος είναι πού, αν είναι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά ή ΠΑΣΟΚ κτλ. Τραπέζια σε πάρα πολύ καλό κλίμα, πολύ καλές συζητήσεις. Χαρακτηριστικά ένα. Ωραία οργάνωση, μου είπαν. Ναι, ήταν πολύ ωραία. Είναι ωραία. Επαγγελματικού επίπεδου η οργάνωση. Υπάρχει και σήμερα δεύτερη ημέρα. Σε ένα τραπέζι, είπες κάτι. Σε ένα τραπέζι, για παράδειγμα, καθόταν ο κύριος Χρήστος Πίρτζης με τον κύριο Γιώργο Σταθάκη και τον κύριο Αλέκο Φλαμπουράρη και τον κύριο Θήμιο Γεωργόπουλο. Συζητούσαν, έκαναν πλάκα ο ένας με τον άλλον. Πάρα πολλά πηγαδάκια επίσης, που βασικό θέμα, πρέπει να σας πω, ήταν η προοπτική συνεργασίας του προοδευτικού χώρου. Όσον αφορά τον κύριο Κασελάκη τώρα, πρέπει να σας πω ότι εμφανίστηκε, έκατσε περίπου 35 λεπτά, βρέθηκε μόνο στη βράβευση του Μάθιου Νίμιτς, που θα λέγαμε ότι δεν ήταν το μεγάλο ραντεβού, δεν ήταν το σημείο στο οποίο θα πηγαίνουν όλοι. Την συνέντευξη την προηγούμενη, ζωντανή. Και όταν μπήκε, χλιαρό χειροκρότημα. Χλιαρό και από λίγους. Και λίγες. Πολύ θερμό χειροκρότημα στον κύριο Γιώργο Παπανδρέου όμως. Έτσι. Ναι. Ο οποίος Γιώργος Παπανδρέου, βέβαια, πρέπει να σας πω ότι έριξε και μια πηχτή στον Αλέξη Τσίπρα για το Ολανδρέου κτλ. Ναι, ναι. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, ναι. Αλλά αυτά είναι στα ωραία και σας λέω ήταν πολύ καλό το κλίμα. Ολανδρέου και Τσίπρα και τους δύο στη διάσκεψη. Έτσι. Φοβερό, Γι' αυτό και λέω το είπε. Πες μας για το Θεογαρόπουλο, το μεταξύ. Μισό λεπτό. Ένα-ένα, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά. Ασπασμοί, αγκαλιές, φιλιά. Βρέθηκαν από την πλευρά της Νέας Αριστεράς πολλοί βουλευτές. Ο κύριος Χαρίτσης, μεταξύ άλλων, κυρία Χτσιόγλου, κυρία Πέρκα. Βρέθηκαν στην πρώτη σειρά, πήγαν, χαιρέτησαν τον Αλέξη Τσίπρα με θερμό εναγκαλισμό και σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης, θα έλεγα. Έξω από το 2, επίσης πολλά πηγαδάκια. Ωστόσο, υπήρξε και ένα θερμό επεισόδιο. Να σας πω. Για πες τα μας. Μία έτσι, ένα επεισόδιο. Ένταση εννοείς. Μία ένταση μονόπλευρη. Θα σας πω γιατί τι έχει γίνει. Πρώτα απ' όλα, είχαμε τον κύριο Θεοχαρόπουλο. Θυμάστε ότι το είχαμε ζητήσει πολλές φορές και εδώ, ότι ο κύριος Θεοχαρόπουλος ουσιαστικά είχε καρατομηθεί από διευθυντή της κοινοβουλευτικής ομάδας. Είχε μπει και ο κ. Τσίπρας στη θέση του. Θέση ήταν στην εκδήλωση, ήταν, τον βλέπω εδώ. Ήτανε, βεβαίως. Τι έγινε τώρα που τον... Και τώρα λοιπόν τον πήρε τηλέφωνο χθες η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Γιώτα Πούλου, και του είπε ότι με εντολή Κασελάκη φεύγει από συνεργάτη μου. Η κυρία Πούλου του είπε πάρε το. Γιάννη. Δεν είπα τίποτα. Οι συνεργάτες, πρέπει να σας πω ότι στελέχη στα κόμματα επίσης απασχολούνται και ως επιστημονικοί συνεργάτες βουλευτών. Ναι. Ωστόσο, ο κύριος Θεοχαρόπουλος και με μια προσωπική δήλωση που έβγαλε, είπε ότι όλο αυτό γίνεται μερικές μέρες αφού έχω καταθέσει πρόταση μαζί με τον Γιάννη Ραγκούση για να γίνει σε κομματικό δημοψήφισμα. Ναι. Και την ώρα, μάλιστα, που υπάρχει και αυτή η συζήτηση και στο πλαίσιο της διάσκεψης του Αλέξη Τσίπρα. Ναι, άρα και για εκείνη την ώρα. Βάζει και την ημέρα, δηλαδή. Το timing δεν είναι τυχαίο. Εγώ μίλησα μαζί του χθες το απόγευμα. Ναι. Ήτανε τσαντισμένος, στενοχωρημένος, αλλά νομίζω λίγο. Μου λέει το περίμενα. Ναι. Γιατί έτσι έχει μάθει να λειτουργεί. Κυκλοφορεί ότι έρχεται και η σειρά του κυρίου Γιάννη Ραγκούση. Είναι ο επόμενος που θα στοχοποιήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Προσέξτε τώρα. Ο κύριος Γιάννης Ραγκούσης, λοιπόν, βλέπει εκεί. Είχε φύγει ο κύριος Κασελάκης ήδη, αλλά ήταν ο κύριος Ευάγγελος Αποστολάκης. Ναι. Πολύ στενός συνεργάτης, έτσι. Mm-hmm. Του Στέφανου Κασελάκη. Παντού τον οποίο τον έπιασε μπροστά σε κόσμο, σε δημοσιογράφους, και του είπε ότι αυτά τα πράγματα είναι ντροπή, είναι κατάντια. Δεν γίνεται να απολύεται έτσι τον Θεοχαρόπουλο.
Ο κύριος, και μάλιστα σε αυτή τη στιγμή, ο κύριος Αποστολάκης ήταν έκπληκτος, μου λένε. Α, δεν το γνώριζε δηλαδή. Λέει, δεν ξέρω για ποιο πράγμα μιλάς, δεν το ήξερα καν, από σένα το μαθαίνω. Και βεβαίως, εντάξει, δεν έγινε καμιά ένταση, προς Θεού. Αλλά υπήρξε, υπήρξε αυτό το επεισόδιο. Τον άβαρχο βρήκε μπροστά του, τον άβαρχο το είπε τώρα. Κατάλαβες, έτσι. Και στενό συνεργάτη. Λοιπόν, συνεργασία. Όλοι αυτοί οι Πασοκογιαννείς φαίνεται ότι είναι τελειωμένοι για τον Κασελάκη. Παιδιά, νομίζω ότι το πρώτο κουδούνι του Σεπτεμβρίου νομίζω δεν θα χτυπήσει για κανέναν από αυτούς. Απλώς πρέπει να σας πω για να κλείσω και το θέμα ότι φυσικά συζητήθηκε μετά το πέρας και της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα και του Ζόραν Ζάεφ και η συνέντευξη του κ. Κασελάκη, στην οποία είπε... Θα είμαι υποψήφιος, ακόμα και απέναντι στον Τσίπρα. Μάλιστα πρέπει να σας πω ότι σε αρκετούς παριστάμενους εγώ έκανα την αστεία ερώτηση αν κατέβει Κασελάκης και Τσίπρας, εσύ με ποιον θα είσαι. Και? Όχι, διάφοροι, είσαι διάφορος το είπα, ότι πολλοί έλεγαν ότι μάλλον δεν θα κατέβει. Τι θα κατέβει. Α, ότι δεν θα κατέβει, αυτή είναι η απάντηση.